τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο για την επίσκεψή του στην Θεσσαλία και συγκεκριμένα στο Βόλο, θέλησε σήμερα να εκφράσει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Παναγιώτατο Πατριάρχη του κύριο Βαρθολομαίο για την επίσκεψη την οποία κάνει μετά από πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου Ιγνατίου, Ποιμενάρχου του Βόλου, αλλά και του Δημάρχου του Βόλου, του κύριου Μπέο και της Περιφέρειας Θεσσαλίας και με δική μου πρόσκληση. Θα το ευχαριστήσω που έρχεται ξανά στη Θεσσαλία, στο Βόλο και να εγκαινιάσει δύο εμβληματικά έργα. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος πρόκειται να εγκαινιάσει δύο έργα τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα, το βράδυ της Παρασκευής θα τελέσει τον αγιασμό των εγγενείων του Δημοτικού Θεάτρου Βόλου, ένα έργο προϋπολογισμού 8.600.000 ευρώ. Χρόνιο πρόβλημα ήταν η συντήρηση του θεάτρου στο Βόλο. Αντιλαμβανόμενος και την αγωνία του Δημάρχου του κ. Μπέου, εμείς ως Περιφέρεια με τη Διαχειριστική Αρχή κάναμε τα ειδικά προγράμματα, το σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης ΤΑΒΑ, βιώσιμη αστική αναπλάση. Και εκεί εντάξαμε με χρηματοδότηση 8.600.000 ευρώ την ολοκλήρωση της συντήρησης της επισκευής του Θεάτρου του Βόλου. Επίσης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης το ερχόμενο Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα θα τελέσει τα εγγένεια του Κέντρου της Πολιτιστικής Εστίας Μικρασιατών Νέας Ιωνίας Μαγνησίας Ιωνές, ένα έργο με προϋπολογισμό 860.000 ευρώ. Το δεύτερο εμβληματικό έργο το οποίο θα εγγενιάσει ο Πατριάρχης μας είναι το έργο «Οικιβωτός των Ιώνων». Στη Νέα Ιωνία κατασκευάσαμε ως Περιφέρεια Θεσσαλίας, με χρηματοδότηση από δικά μας χρήματα, το σπίτι των Ιώνων, κυβωτός πολιτισμού των Ιώνων. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος θα βρίσκεται στο Βόλο το τριήμερο από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου, προσκεκλημένος του Μητροπολίτη Δημητριάδος Κιαλμυρού κυρίου Ιγνατίου.